Καλούν μέλη της ΕΑΣΥ και τους ζητούν προσωπικά στοιχεία για να προχωρήσουν σε ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Οι καταγγελίες είναι πολλές με βάση τον Πρόεδρο αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρο Γαβαλά και Μύρο Χιλετζάκη, που σήμερα για το σοβαρό όπως χαρακτηρίζουν ζήτημα, πέρασαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Σήμερα καταθέσαμε μια καταγγελία εδώ στην Εισαγγελία Υπηρεσίας. Υπάρχουν κάποια γραφεία που εκμεταλλεύονται τα προσωπικά δεδομένα των παραγωγών χωρίς να έχουν αυτή την εξουσία. Δουλεύουν εις βάρος των παραγωγών και προσπαθούν να πετύχουν με αυτόν τον τρόπο να κλέψουν από την Ένωση Ηρακλείου ανθρώπους που ενεργοποιούν πολλά χρόνια εκεί με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα δικαιώματά τους. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου έχει δεχτεί καταγγελίες από παραγωγούς μέλη της ότι τις προηγούμενες μέρες και τηλεφωνικά αλλά και με γραπτά μηνύματα τους έχουν βορβαδίσει κυριολεκτικά τα ιδιωτικά γραφεία, τα γραφεία που είναι ανταγωνιστές της Ένωσης Ηρακλείου και τους πουλάνε εκδούλευση ότι είναι η Ένωση Ηρακλείου και να δώσουν τον περιβόητο TaxisNet κωδικό. Μάλιστα, ο κύριος Χιλετζάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σε ανυποψία στους παραγωγούς σε μια χρονιά κρίσιμη για πολλά ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Ενώ ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ Σταύρος Γαβαλάς έκανε λόγο για γραφεία που εκμεταλλεύονται τα προσωπικά δεδομένα παραγωγών. Μάλιστα, η καταγγελία έχει κατατεθεί προς διερεύνηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου. Ενημερώνω όλα τα μέλη, όλους τους παραγωγούς του νομού Ηρακλείου ότι φέτος είναι η πιο κρίσιμη χρονιά, η πιο κρίσιμη χρονιά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, είναι η χρονιά της νέας ΚΑΠ, είναι η χρονιά που έχουν έρθει τεράστιες μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι των αγροτικών επιδοτήσεων και είναι η χρονιά που χρειάζεται να γίνει επιδότηση με μία ασφάλεια. Εμείς συνιστούμε την προσοχή στον κόσμο, η Ένωση Ηρακλείου είναι παρούσα, μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή τη δύσκολη διαδικασία και να μην πέφτει στην παγίδα γυρολόγων που παίρνουν τηλέφωνο και ξαπατούν τον κόσμο λέγοντάς ότι είναι και αυτοί από την Ένωση Ηρακλείου. Η ΕΑΣΥ με τη σημερινή της κίνηση στοχεύει να απλώσει ένα δίκτυο προστασίας στους παραγωγούς μέλη της με σημείο αναφοράς στην εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, αποτρέποντας τη λογική ορισμένων παραγωγών να εμπιστευθούν τα γραφεία που μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών παρουσιάζονται ως Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Ήρθαμε στον Εισαγγελέα Ηρακλείου για να προστατεύσουμε κατ' επέκταση τους παραγωγούς μας και να επισημάνουμε με αυτό το μήνυμα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ενεργοποίηση που γίνεται φέτος, να τους προστατεύσουμε από γραφεία που παρουσιάζονται ως Ένωση Ηρακλείου.